Αχ, μπράβο, βρε Ματινάκη, φοβερό το φαγητό. Μάζεψε τώρα τα πιάτα, πλύντα κιόλας, γιατί θα έρθει όλος και θα αγκαρίζει. Πρέπει να φύγω, εγώ έχω δουλειά. Από τώρα, 4 είναι η ώρα. Θα ανοίγεται και τα απογεύματα το μπαρ. Το μπαρ, μωρί. Α, βέβαια, δεν σου έχω πει. Είναι ένας γιατρός εδώ παρακάτω και έχει βάλει. Αγγελία, ζητάει μια κοπέλα να σηκώνει τα τηλέφωνα να κλείνει τα ραντεβού, ξέρεις τέτοια. Α, σε προσέλαβε. Γιατί έκλεισα τηλεφωνικά το ραντεβού, τώρα θα παιδί. Αλλά είναι 5 με 8 μωρέ και αυτά τα επιπλέον λεφτά τα έχω μεγάλη ανάγκη. Α, με αυτά τα επιπλέον χρήματα, Ελένη μου, να κοιτάξει να φτιάξει και την πρίκα σου. Να αγοράσει καμιά πετσέτα, κανένα λινό τραπεζομάτιλο, σεντόνι. Ναι, ρε, να πάρω και σε μεδάκια, τα βάλω πάνω στου καναπέδε. Ναι, ναι, γιατί όχι και σε μέ. Τι λε, μωρή Ματίνα, έτσι και χρειαστώ πρίκα, θα πάρω τη δικιά σου. Σωστά. Γιατί εγώ τι θα την κάνω, άχρηστη θα πάει. Εσεί όλε οι άλλε θα παντρευτείτε. Όχι, σταμάτα τώρα την κλαούνα, πρέπει να φύγω. Άντε, δεν μου καλή επιτυχία. Good luck και πλύνε και τα πιάτα, ε. Ναι, θα τα πλύνω κλέγοντα. Με τα δάκρυά μου θα τα πλύνω. Καλησπέρα. Εσείς είσαστε πελάτες του γιατρού? Όχι, ήρθαμε για τη θέση. Α, και εσείς για τη θέση ήρθατε. Δεν μου λέτε, αυτή η θέση απαιτεί τίποτα ιδιαίτερα προσόντα? Εγώ έκανα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά πέθανε ο γιατρός που εργαζόμουν. Α, εσείς έχετε προϋπηρεσία δηλαδή, κατάλαβα. Εσάς τα προτιμήσει. Εγώ η μόνη προϋπηρεσία που έχω είναι στα σφινάκια. Πού? Τίποτα, κάτι δικό μου. Εσύ έχεις και εσύ προϋπηρεσία? Όχι, αλλά έχω σπουδάσει νοσοκόμα. Κατάλαβα, και ψάχνεις κάτι προσωρινό να βολευτείς. Κατάλαβα, τζάμπα ήρθα, μου φαίνεται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και οι τρεις για τη θέση είστε? Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς οι μάλιστα προσλαμβάνεστε. Εσάς σας ευχαριστώ πολύ. Μα δεν θα μας πάρετε μία συνέντευξη να δείτε τα προσόντα μας? Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία δεσποινής μου. Καταλαβαίνω αμέσως ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Χαίρετε. Εγώ, ξέρετε, μόνο το λύκειο έχω τελειώσει. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το ονοματάκι σου, γλυκιά μου? Εμένα με λένε Ελένη, Ελένη Βλαχάκη. Και εμένα Αλέξανδρο Κακαβά. Όταν είναι οι πελάτες μπροστά, θα με λες γιατρέ. Όταν είμαστε μόνοι μας, θα με λες Αλέξη. Αλέξη. Ναι. Κατάλαβα. Ξέρεις να περνάς το πελατολόγιο στο κομπιούτερ? Ναι, εγώ για να είμαι ειλικρινής, έχω μαύρα μεσάνυχτα από κομπιούτερ. Η άλλη κυρία που έφυγε είχε μεγαλύτερη προϋπηρεσία από μένα. Δεν πειράζει, θα μάθεις κι εσύ, θα σου δείξω εγώ. Στην αρχή θα πατάμε τα πλήκτρα μαζί και σε λίγο καιρό θα έχεις γίνει ξεφτέρη, Ελενίτσα. Το ταβάνι θέλει ένα βάψιμο, θέλει. Η εργασία σου είναι ελλιπής. Γιατί, κύριε καθηγητά? Γιατί η βιβλιογραφία σου είναι ανύπαρκτη. Έπρεπε να ανατρέξεις σε περισσότερες πηγές. Μόνο δύο βιβλία διάβασες. Ού, για την ακρίβεια, δύο κεφάλαια. Ναι, σιωπή, σιωπή. Και σένα, Μπουκουβάλα, η δική σου εργασία δεν είναι το καλύτερη. Τι θέλεις στη βυζαντινολογία, κορίτσι μου? Γιατί δεν πας να πιάσεις δουλειά σε ένα είνο πνευματοποτίων, όπως μερικές που δυστυχώς γνωρίζω. Οι οποίες ξέχασαν τα κλειδιά τους. Αυτή πρέπει να είναι καφαντάρι. Τι εστί καφαντάρι και τι θέλει εδώ? Η συμφοιτητριά μας, η Μάρθα. Δεν την ξέρετε γιατί έρχεται αραιά και πού στο μάθημά σας? Και τι δουλειά έχει στην οικία μου μία που έρχεται αραιά και πού στο μάθημά μου? Κύριε καθηγητά, ήταν δική μου πρωτοβουλία να την βάλω στην ομάδα εργασίας μας. Μήπως και περάσει το μάθημά σας. Την έχετε κόψει τρεις φορές. Να πάω να τις ανοίξω? Να πας να τις ανοίξεις. Αλλά αν είναι αυτή που υποψιάζομαι, αποκλείεται να περάσει το μάθημά μου. Πήρε πρωτοβουλία ο Ιωάννου. Να πάρει καμιά πρωτοβουλία για την επιστήμη μας, δεν ξέρει. Με τη βυζαντινολογία, κύριε καθηγητά, δεν είναι καψούρα, ενώ με τη Μάρθα. Σκάσε, βρε χαλιάντρα! Οι ερωτοδουλειές σας μάραναν, ζωντόβολα. Και επί τη ευκαιρία, κύριε καθηγητά, τι κάνει η συγκατοικός σας? Πολύ καλά είναι η συγκατοικός μου, κύριε φοιτητά. Και για να είστε κι εσείς πολύ καλά, μακριά από αυτή τη γυναίκα. Μη σου τραβήξω τη μύτη από το σκουλαρίκι. Σκουλαρικό μύτη. Πώς το πήρε, πώς το πήρε? Το πήρε πάντως. Είναι στις κακές του? Γιατί είναι ποτέ στις καλές του? Πάμε τα για να βγω το. Αν είσαι καλό παιδί και με βοηθήσει και με την εργασία μου, θα δούμε, θα δούμε. Αφού ξέρεις. Θέλω πάρα πολύ. Κάτσε, βιάζεσαι. Εγώ δεν είμαι από τα κορίτσια που πέφτουν γρήγορα. Κάτσε πρώτα να γνωριστούμε καλά. Με 4 χρόνια γνωριζόμαστε και καίγω, με λιώνω. Αυτό μ' αρέσει, να λιώνουν. Ιωάννου, τι γίνεται εκεί έξω? Εσάς θα περιμένουμε. Ελάτε επιτέλους, τι χαζολογάτε τόση ώρα εκεί έξω? Εσείς είστε η δεσποινή σκαφαντάρη. Εσείς φαντάστηκε ότι θα είστε. Αλήθεια, νόμιζα ότι δεν με είχατε προσέξει. Είστε αξιοπρόσεκτη δεσποινή. Γιατί είστε η μόνη φοιτήτρια που φοράει ζώνες και ξεχνάει να φορέσει φούστες. Δεστιεύεστε. Δόλος.
όσο άθλια και αν είναι τα οικονομικά σας, Δεσποινής. Να πείτε στους γονείς σας να ξοδεύουν για λίγο περισσότερο ύφασμα. Καθίστε. Μπουκουβάλα, αναγνώστου, σταματήστε τα ηλίθια νοήματα μεταξύ σας. Τι κάθισμα είναι αυτό, Δεσποινής. Για το όνομα του Θεού, για μάθημα ήρθατε. Όχι για να διαφημίσετε καλσόν. Καθίστε την καρέκλα απέναντι. Μάλιστα. Μου, τι θέαμα, τι θέαμα. Πρώτα απ' όλα βγάλετε τη ζύχα, Δεσποινής. Και δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω πως μια κουνάμενη και συνάμενη σαν και εσάς παρακολουθεί αυτές τις σπουδές. Τέλος πάντων, πως τις περάσατε αυτές τις ρημάδες, πανελλήνιες? Τότε ήμουν σπασικλάκι, ένα μαύρο χάλι. Άλλωστε ατιμέλητη με τα μούτρα στα βιβλία. Μετά ανακάλυψα ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι θλιβερή. Θλιβερή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται τώρα, Δεσποινής. Σαν Ουκρανή σε night club. Τέλος πάντων, για να περάσετε το μάθημά μου, θα διαβάσετε ατελείωτες ώρες και θα αλλάξετε και εικόνα. Εγώ σε αυτό το μαύρο χάλι, όσο σας βλέπω έτσι, δεν θα σας περάσω ποτέ. Τι έγινε, αναγνώστη, παιδί μου, αποχαυνώσαμε? Πού είχαμε μείνει? Στον αυτοκράτορα Κοπρόνιμο. Στον Κωνσταντίνο, σαν και εσάς, Κοπρόνιμο. Έλα, σκάστε! Κόπρι! Καληνύχτα σας και χαιρετισμού στη σύζυγο. Πολύ ευχαρίστω, κύριε Μεταξά. Καληνύχτα σας. Και είπαμε, όχι παρασπονδίες στη διατροφή σας, έτσι. Γεια σας. Γιατρέ, αυτό ήταν το τελευταίο ραντεβού, ε? Πώς με είπατε, παρακαλώ, γιατρέ. Δεν είπαμε άμα θα είμαστε μόνοι μας, θα με λες Αλέξη. Ναι, σωστά. Λοιπόν, Αλέξη, εγώ τώρα την κάνω να πάω σφαίρα στο σπίτι να αλλάξω, γιατί πρέπει να πάω και στο μπαρ. Στο μπαρ? Πηγαίνεις και σε μπαρ, είσαι και μπαρόβια που λένε. Ναι, μωρέ, μπαροκακομήρα είμαι. Αναγκάζομαι και δουλεύω τα βράδια σε μπαρ για να βγάζω κανένα έξτρα φράγκο, καταλαβες. Αχ, Βρελένη. Αχ, Βρελένη. Μια τέτοια κοπέλα σε και σένα δεν θα έπρεπε να δουλεύει τόσο σκληρά. Αν είχες βρει τον κατάλληλο άντρα. Δεν θα χρειαζόταν να δουλέψεις καθόλου. Θα σε συντηρούσε εκείνος. Προς το παρόν κάτι άξιστος βρίσκω που τους συντηρώ εγώ. Απλούστατα γιατί κάνεις λάθος επιλογές. Εσύ πρέπει να βρεις έναν άντρα δημιουργημένο που να στα δίνει όλα. Και ξέρεις ποιοι είναι εκείνοι που τα δίνουν όλα για όλα. Α? Παντρεμένοι. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ωραία! Κάτσε κάτω, αναγνώστου, ανεπίδεκτε. Με το που είπα τελειώσαμε, πετάχτηκες πάνω στα σούστα. Λοιπόν, την επόμενη φορά περιμένω εργασία σας στο τελετουργικό της τέψεως των αυτοκρατόρων. Είστε ελεύθεροι. Αντίο σας. Μάρθα, έρχεσαι. Περιμένετε με 2 λεπτά έξω να πω κάτι στον κύριο καθηγητή. Αντίο σας, κύριε καθηγητά. Στο καλό, Ιωάννου. Και να κάτσεις το βράδυ σπίτι σου να διαβάσεις, παιδί μου. Πού δεν το βλέπω, δηλαδή. Όλο και σε κάποιο καπηλιό θα σωριαστείς και πάλι απόψε. Με στη μόδα είστε, κύριε καθηγητά. Καπηλιό, ακαπηλιό. Εσείς τι θέλετε, Δεσποινής Καφαντάρη? Κύριε καθηγητά, επειδή εγώ είμαι πιο πίσω από τους άλλους, πιστεύω ότι χρειάζομαι κάποια έξτρα ιδιαίτερα. Μήπως θα μπορούσα να έρχομαι κάποιες επιπλέον φορές μόνη μου? Μα έχω και άλλες δουλειές, Δεσποινής. Ετοιμάζω το σύγγραμμά μου, μελετώ πόσο πια θα σπαταλώ χρόνο για να εμφυτεύω γνώσεις σε κεφάλια που μόνο πατάτες μπορείς να εμφυτεύσεις. Θα γίνω πολύ καλή φοιτήτρια, σας ταρκίζομαι. Έστω. Να το πιούμε και αυτό το πικρόν ποτήριον. Μπορεί να είναι και γλυκό. Γλυκούλι. Έλα, πάμε. Ω, βρε, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Τι έγινε, ρε, πώς πάει? Με την όπιστε. Πώς να πάει όταν έχεις καθηγητή τον... τον Γλυκούλη, εμένα θα μου πεις. Και τι έγινε, γιατί δεν ήρθατε από το μαγαζί? Εγώ τους τρώω με κάθε μέρα, αλλά δεν θέλω και να έρθω και μόνος μου. Να μην πεις ότι σου την πέφτω. Που δεν μου την πέφτεις. Και θα μου έρθει κανένα ουίσκι στο κεφάλι. Έλα, ρε, εγώ θα σου ρίξω ουίσκι στο κεφάλι, αφού σε συμπαθώ. Ιδιαιτέρως. Και εσύ θες τώρα και ιδιαιτέρως. Σε συμπαθώ όπως συμπαθώ όλα τα παιδιά. Εσύ καινούργια είσαι? Είμαι η Μάρθα, τώρα μπήκα στην ομάδα. Είστε οι συγκάτοικος που μου λέγανε τα παιδιά. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Και έχουμε και αυτό το γκαγκά με το μαστίγιο. Γκαγκά? Τι είναι αυτά τα γκαγκά που ακούω, Ελένη? Τι λόγια γκαγκά μαθαίνουν στους φοιτητές μου και μην τους απασχολεί, σε παρακαλώ, έχουν πολύ μελέτη. Εμπρός μας, πηγαίνετε. Μάλιστα. Κατάξτε. Μάλιστα, κοιτάξτε. Αηδίες. Έλα που δεν θα σε πάρουν και σοβαρά. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, το βράδυ σας περιμένω στο μπαρ γιατί κερνάω, ε! Έπιασα δεύτερη δουλειά. Έγινε. Σε ποιο μπαρ τους περιμένεις, Ελένη? Γιατί διαθύνεις τα αθώα παιδάκια? Αθώο είναι το μάτι σου. Και θα τους ποτίσεις και αλκοόλ. Να καταστραφούν και αυτά τα λίγα εγκεφαλικά χύτταρα που τους έχουν απομείνει. Κωνσταντίνε, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Ο τόπος και ο χρόνος είναι εκτός εμού. Εγώ είμαι μια χαρά. Και τι είναι αυτή η δεύτερη δουλειά που ανέφερες πριν, Ελένη? Πώς και τέτοια όρεξη για εργασία? Μωρέ, καμία όρεξη για εργασία, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς, κύριε, κατά κουζίνα μας, να τα βρίσκουμε έτοιμα και να καθόμαστε να συγγράφουμε για τους μπιντέδες του Βυζαντίου. Σας παρακαλώ! Γιατί ψέματα λέω? Τέλος πάντων, τι να κάνω, για να τα βγάλω πέρα, πήγα και έπιασα δουλειά εδώ παραπέρα. Παραπέρα, πού, στις δημοτικές τουαλέτες?
Θα είσαι αυτή που εισπράττει τα δεκάρικα στην είσοδο. Μη μας υποτιμάτε τόσο, κύριε Κατακουζίνα μας. Μόλις προσελήφθηνος ιδιαιτέρα γραμματεύς του γνωστού δόκτωρος Αλεξάνδρου Κακαβά. Μα τον έχω ακουστά αυτόν. Νομίζω είναι σοβαρός άνθρωπος. Νομίζεις, ε? Νομίζεις, ρε, λένε ότι ήταν καμάκι. Μπορεί να σου το πω άνθρωπος έτσι γενικά. Τι νομίζω, ρε Πέγκι, όταν σου λέει ο άλλος ότι αυτοί που τα δίνουν όλα για όλα είναι παντρεμένοι και αυτός την κάνει παντρεμένος, εγώ δεν τα ακούω καθόλου γενικά. Εγώ τα ακούω πολύ ειδικά. Εσύ πολύ ευγενικά και πολύ cool να του το κόψεις. Μα σου πω και στη χειρότερη, φωνάζω τον Νικόλα, τον βλέπει τάχα μου δεσμός και έρχεται και στανιάρι. Όχι απλώς θα στανιάρι, θα κομπλάρι που θα δει έτσι τον κούκλο. Σονάρα! Να τόσο πραγματικός ο κούκλος. Πρόσεχε, μωρή, τα ζουμιά σε πήρα να τρέχουνε κάτω. Γεια σου, Μάνθο. Γεια σου, Πάθος. Αχού, δεν θα αντέξω σήμερα δεύτερο ξενέρο το καμάκι. Γεια σου, Πάθος. Γεια σου, Λάθος, έτσι πες. Άντε, βρε, που έχετε λυσάξει όλοι με τον έρωτα που ζούμε. Με λατρεύει. Το σε λατρεύω είναι πολύ μικρή λέξη για να περιγράψω αυτό που νιώθω για σένα. Αυτή ποια είναι? Ποια αυτή? Αυτή που είναι με τους φοιτητές του Κωνσταντίνου. Εσένα μάθω τι σε νοιάζει. Έχω προσχεθεί στον Κωνσταντίνο ότι κάθε φορά που πετυχαίνω τους φοιτητές έξω, να κόβω κίνηση με τι παρέες κυκλοφορούν. Με τις καλύτερες, πες του, το κορίτσι είναι πολύ πρώτο. Δεν λέω, είναι πολύ μέτρια. Ω, βρε καλό στα παιδιά, τι κάνετε, ρε. Αυτά είναι για σένα. Όπα, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και κινδύνευσα για να στην προσφέρει. Τη βούτυξα από κάτι Αλβανού στα φανάρια. Θα σου πω την άλλη φορά. Βούτα και έκανα πακέτο χαρτομάντιλα. Έχει μόνο έχουμε. Να πιάσει τόπο το φλερτ. Παιδιά, τι γίνεται? Είμαι ο Μάνθος, ο φίλος του καθηγητή σας. Με θυμάστε? Και πώς σας θυμόμαστε? Αυτό το ντουέτο είναι αδυσμόνητο. Γιατί στη νύχτα με τη μέρα. Τι θα πάρετε, αν θυμάμαι καλά, ουίσκι κόκα, ουίσκι κόκα. Εσύ, Μάρθα, θα πάρεις μια μαργαρίτα. Έγινε, έφτασε. Την οποία σκέφτεσαι να μαδίσεις για να δεις αν κάποιος αγαπά. Μπα, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Καιρός να αποκτήσεις, βρε Μάρθα μου. Συμφωνώ με το φίλο μου. Πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Όλοι. Όχι κι όλοι, ακριβώς μου διθέσιο είναι. Λίγη-λίγη κάθε φορά. Και ας ξεκινήσουμε με τη Δεσποινίδα. Φίλε, έχασες. Η Δεσποινίδα μας έχει πει ότι προτιμάει τα ντεσεβό. Τι θα σου λέγε, Βρεάλκη, αφού ντεσεβό έχεις. Νικόλα, τι έγινε, πώς έτσι και βγήκες από την μπάρα? Για να χαιρετήσω τα παιδιά και να κεράσω μια μαργαρίτα την καινούρια μας πελάτησα. Από μένα. Σιγάρε, μεγάλε. Για κάτσε, ρε Νικόλα, για κάτσε. Μας χαίρεσαι τόσο καιρό και δεν μας έχεις χαιράσει ποτέ ούτε ένα νερό. Εγώ θα κεράσω τη Δεσποινίδα και όλους τους άλλους. Γιατί ως γνωστόν, εγώ εδώ μέσα είμαι ο άντρας ο κουβαρντάς, ο Λάρτζ. Μαγκές, για να μην ξεχνιόμαστε, η Μάρθα συνοδεύεται. Κάτσε, Βρεάλκη, ρεζίλητα γίνουμε. Κάτσε, Μάρθα. Οι άνθρωποι είναι ευγενείς, επειδή πρώτα ήρθαμε στο μαγαζί. Λοιπόν, θα τσουγκρίσω με όλους και πρώτα-πρώτα με το φίλο του καθηγητή μας. Μάνθο, στην υγειά σου. Στην υγειά μας. Τι γίνεται τώρα με αυτή, δεν κατάλαβα, τους κουνιέται. Άντε μωρέ που φταίει το κορίτσι, την είδαν έτσι νόστιμη τώρα και αρχίζουν και κανιβαλίζουν, δεν τους ξέρεις τους άντρες. Τους ξέρω, Ελένη μου, αλλά ο Μάθος δεν είναι σαν τους άλλους. Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι σαν τους άλλους, είναι χειρότερος. Αμαύρη, Ελένη, με αυτά τα αστεία σου καταντάς ανυπόφορη. Παιδιά, σας αφήνω και μία κάρτα μου σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι. Τι να χρειαστούμε δηλαδή? Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος από εσάς να χρειαστεί να με δει. Ευχαριστώ, Μάνθο μου. Γεια σας, παιδιά, είμαι η Πέγκη Καρά, γνωστή ηθοποιός και ο δεσμός του Μάνθου, για όσους δεν το ξέρουνε. Τι κάνεις, Μάνθο? Καλά είμαι, Πέγκη μου. Εγώ πάλι δεν είμαι καθόλου καλά, Μάνθο μου. Με πονάει η μέση μου και σήμερα πρέπει να με βοηθήσεις. Εσύ θα κρατάς το δίσκο και εγώ θα σερβίρω. Για έλα. Και δεν μου λες, Δραματίνα, άμα τώρα δηλαδή εγώ πατήσω το μεγάλο του κουμπί, αυτό θα τα σώσει? Ωραία, λοιπόν, το πατάω, ε. Αμάν, αμάν, Δραματίνα, αμάν. Έχασα όλα τα βρήματα ραντεβού. Καλή, είσαι πάρα πολύ βλαμμένη. Είσαι πάρα πολύ. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρέπει να σας δω οπωσδήποτε, εντάξει? Για να τηλεφωνήσετε στην κοπέλα να σας κλείσει ραντεβού. Να της το κλείσω εγώ το ραντεβού, αλλά να της το κλείσω σε ένα Δευτέρι, γιατί με αυτό το μηχάνημα εμείς οι δύο αποκλείεται να τα βρούμε. Ναι, ησυχείς, Ελενάκη μου, θα τα βρούμε μαζί. Να τα βρούμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ξέρεις τι κάνουμε πρώτα? Φορτώνουμε το πρόγραμμα. Ναι, φορτώνουμε, όπως λέμε. Φορτώστε δηλαδή. Δεν μου λέτε όμως τώρα εσείς, δεν ξεφορτώνετε λίγο, γιατί. Γιατί, Ελενίτσα μου? Γιατί αναρωτιόμουν εγώ τώρα, τάχα στις σχολές έτσι διδάσκουν το χειρισμό το κομπιούτερ. Και μετά επιλέγουμε που θέλουμε να πάμε. Ναι. Κουνώντας, ξέρεις τι? Τι? Το ποντίκι. Ναι, αλλά αυτό που κουνάτε εσείς τώρα, γιατρέ, εγώ δεν το πολύ βλέπω για ποντίκι. Για χερούκλα το βλέπω. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό τώρα? Αυτό τώρα ήταν που η γάτα δάγκωσε το ποντίκι, αυτό ήταν. Σ' αρέσει να δαγκώνεις, μανάρι μου? Αμάν. Πες μου, σ' αρέσει να δαγκώνεις? Τι κάνεις, ρε φίλε? Τι κάνεις, Δελκή? Σου έχουν πει ότι μπορείς να μου την πέφτεις? Σου έχω δώσει εγώ κανένα τέτοιο δικαίωμα? Λενάκη. Ναι. Άμα είσαι έξυπνη, θα περάσουν πολύ καλά οι δυο μας, έτσι? Θα με φροντίζεις και θα σε φροντίζω. Κάνε πέρα, ρε! Δεν θέλω να είναι
ανοίξουμε φροντιστήριο. Εγώ θέλω να δουλεύω, να παίρνω τα λεφτά μου και να φεύγω. Γίνεται? Αυτό θέλω κι εγώ. Είμαι παντρεμένος. Θέλω να κάνεις τη δουλειά σου, να σε πληρώνω και να φεύγεις. Βρες το διάολο. Αυτή δεν μας έκατσε. Τρέμω ρε Ματίνα, τρέμω, δηλαδή τρέμω ολόκληρη. Αχ, ηρέμησε φρελενίτσα μου, θες να σου κάνω ένα ζεστό γάλα. Μπράβο, να μου κάνεις ένα ζεστό γάλα, μια γαβάθα να την πάρω να τον μπουγελώσω. Α, για όνομα του Θεού, θα το επιτεθείς τώρα. Ναι, ρε, θα το επιτεθώ, θα τον ξεφωνήσω, θα τον κράξω, θα πάω σπίτι του και θα του πω, τα ξέρει ρε η γυναίκα σου, ότι την πέφτει όποιο κορίτσι έρχεται να δουλέψει. Δεσποινής Φλαχάκη, για το όνομα του Θεού. Προσπαθώ εδώ και μία ώρα να συγγράψω στη βιβλιοθήκη μου και εσείς φωνασκείτε όσα γριογκαρίζετε. Άσε με ρε Κωνσταντίνε τώρα. Σκοτώνω άνθρωπο, σκοτώνω. Κι εγώ είμαι στα πρόθυρα να σκοτώσω άνθρωπο από τη στιγμή που σε γνώρισα. Μην της μιλάτε έτσι, κύριε καθηγητά, γιατί παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού. Πού, στο πάρκο, κάποιος ανώμαλος. Κάποιος ανώμαλος, αλλά όχι στο πάρκο, μέσα στο ίδιο του το ιατρείο. Στο ιατρείο. Ο γιατρός ο Κακαβάς. Μα τι αλοησίες είναι αυτές τώρα. Βεβαίως μου τα ρίξε στην ψύχρα. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μου τα ρίξε. Ξέρεις, σκέφτομαι. Ματίνα, θα του κάνω μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Μπράβο! Για το όνομα του κυρίου, πια με αυτή την τελευταία μόδα. Όλα τα θύλαια πήραν αέρα και ο Σάκης, ένας ανήρ, τους κάνει ένα κοπλιμέντο, ας πούμε. Αμέσως τον απειλούν με σεξουαλική παρενόχληση. Καταρχήν το κοπλιμέντο δεν μου το έκανε ο Σάκης. Μου το έκανε ο Κακαβάς. Και κατά δεύτερον, πώς θα το κάνεις το κοπλιμέντο, άμα το κάνεις με τη χερούκλα σου. Εσύ, Δεσποινής Φλαχάκη, δεν θα είστε ανίδεοι του φόνου. Πολλάκις η συμπεριφορά σας είναι προκλητική. Θα τα κουνήσετε κι εσείς τα οπίστια σας. Τι είπες ρε, το βλέπεις αυτό το μαχαίρι της κουζίνας? Πρόσεχε, γιατί θα σε κάνω βυζαντινολόγο ψιλοκομμένο. Είναι δύσκολη περίπτωση, Ελένη, γιατί δεν υπάρχουν μάρτυρες. Εμείς πάντως θα το παλέψουμε με την υποστήριξη όλων των φεμινιστικών οργανώσεων. Τουλάχιστον αν είχε μείνει κάποιος λεκές στο φόρεμα, θα υπήρχε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Άμα σου κόσω καμιά πούβλα, θα σου πω εγώ. Μόλι αν είχαμε φτάσει στο λεκές στο φόρεμα, δεν θα μιλάγαμε για σεξουαλική παρενόχληση. Θα μιλάγαμε για τα θέλει μαμάκα σου, τα θέλει κι εσύ. Ίσως αν ψάχναμε να βρούμε κοπέλες που δούλευαν παλαιότερα στο γιατρό, να ανακαλύπταμε κάποια που την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και φοβήθηκε να το κάνει θέμα. Καλά, Ματίνα, μιλάμε ότι τώρα το IQ σου χτυπάει ταβάνι. Διαβάζω πολλά δικαστικά μπέλ, Ελένη μου. Ποια νομίζω ότι είναι η συντροφιά μου στο κρεβάτι, ο Μπρατ Πιτ? Κάτι παλιό βιβλία είναι. Να σου πω, εκτός θέματος έχεις βγει τώρα. Η ιδέα της πάντως είναι καλή. Θα ψάξουμε για προηγούμενα θύματα. Και προφανώς θα υπάρχουν και επόμενα. Κάποια άλλη θα πάρει τώρα τη θέση της Ελένης. Και once μπίχτης, forever μπίχτης. Καλά, αυτός ό,τι κουνηθεί θα κουνηθεί τώρα μέχρι να του έρθει αγωγή, γιατί μετά θα φοβηθεί. Γι' αυτό πρέπει να βιαστούμε. Να βιαστούμε να κάνουμε τι? Τίποτα, τίποτα. Κάτι σκέφτηκα. Ματινάκη, βλέπω σκέφτεσαι κιόλας. Μπράβο, κορίτσι μου. Και πάρα πολύ. Μπαμπά, έχετε μάθημα? Όχι, άλλη, μόνο εγώ. Η πιο σκράπα. Καλησπέρα σας. Σπέρα. Μέσα είναι στη βιβλιοθήκη. Εισέλθετε. Να σου πω. Άμα σου βάλει τίποτα βραστά αυγά κάτω από τις μασχάλες, φώναξε, εδώ θα είμαστε. Γκαρσόνο χιούμορ. Θα την ακούσει και κανείς και θα νομίζει ότι σας φέρομαι αυστηρά. Μπα, εμένα μ' αρέσετε να αγριεύετε. Γιατί πίσω από τη στρεφνή συμπεριφορά κρύβεται το άλλο πρόσωπο του Δημήτρη Παπαμιχαήλη. Του ποιου? Νομίζω, Δεσποινής, ότι χθες ήπιατε άφθονο αλκοόλ και δεν έχουν περάσει ακόμη οι παρενέργειες. Όχι, λέω, πώς ήτανε στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που ο Δημήτρης στην αρχή ήταν αυστηρός καθηγητής και μετά ερωτεύεται τη μαθητριά του Αλίκη. Την έχω δει αυτή την ταινία και πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε μόνο μία σκηνή. Εκεί που οι καθηγητές, αγανακτισμένοι πλέον, αρχίζουν και βαράνε απανωτά χαστούκια στις μαθήτριες. Να την αναπαραστήσουν αυτή τη σκηνή. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, βλέπω ότι συμμορφωθήκατε και συγχαρητήρια. Βάλατε και φούστα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Χριστός και Παναγία! Δεσποινής, ξυλώθηκε η φούστα σας! Μην ταράζεστε, κύριε καθηγητά, ξυλωμένη την αγόρασα. Έτσι είναι το σχέδιό της. Μα αυτό είναι σχέδιο για καμπαρέ, Δεσποινής! Όχι για μάθημα με τον καθηγητή σας! Δεν είμαι μαθήτρια, κύριε καθηγητά. Είμαι φοιτήτρια. Μην με βλέπετε σαν κοριτσάκι. Αλλά πώς να σας βλέπω αν δεν σας βλέπω σαν ανώριμο κοριτσάκι? Σαν όριμη γυναίκα. Που αν τη βοηθήσει ο καθηγητής της να περάσει το μάθημα, ξέρει να είναι ευγνώμων. Τι εννοείτε, Δεσποινής? Εννοώ ότι αν είστε καλός μαζί μου, θα είμαι κι εγώ καλή μαζί σας. Αυτό το χαστούκι, Δεσποινής, δεν είναι από αυτά που έριξε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αλλά από αυτά που έριξε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Περάστε έξω και δεν θέλω να σας ξαναδώ στα μάτια μου. Κύριε καθηγητά! Πηγαίνετε. Κύριε καθηγητά! Πηγαίνετε! Δεν με ενδιαφέρει να διεκδικήσω λεφτά. Εμένα με ενδιαφέρει να. Καλέ, Μάρθα! Τι έγινε, έτσι τελειώσατε στο πιτς φιτίλι? Όχι, ένας ξαφνικός πονόδοντος με έπιασε
Και το αναβάλαμε το μάθημα. Α, να πας στον οδοντίατρο, μην έχεις χειρότερες φασαρίες. Καλώς ήρθες, ταραγμένη, συνέβη τίποτα? Όχι, ο πονόδοντας με ζάλισε. Μπορώ να έχω λίγο νερό? Και το ρωτάς, Ματίνα, πήγαινε γρήγορα φέρνω νερό. Άντε, έλα, κάτσε εδώ να συνέλθεις. Δεν μου λες φρονιμίτης είναι? Όχι, κοινώντας. Μην ενοχλήστε. Για να επαναλάβουμε, Ελένη, σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης η αποζημίωση μπορεί να φτάσει και τα 10 και τα 15 εκατομμύρια. Να πληρώσει για να μάθει ο παλιάνθρωπος. Μα εγώ δεν θέλω να φανεί ότι το κάνω για τα λεφτά, γιατί δεν το κάνω για τα λεφτά. Εγώ το κάνω για το γαμό του. Ναι, αλλά θα είναι πιο γαμό του άμα τα σκάσει κιόλας. Ευχαριστώ. Στο κάτω-κάτω, Ελένη, πάρε τα λεφτά και χάρισε τα σε ένα κοινοφελές ίδρυμα. Σε ανήμπορα παιδάκια, σε ανήμπορους γέρους. Σε μια ανήμπορη ηθοποιό που θέλει να ανεβάσει μια παράσταση επιτέλους. Έλα, ρε Πέγγι. Γιατί, ρε Ελένη, να μην γίνεις χορηγός της τέχνης? Άσε που μπορείς να τσοντάρεις και στην πρίκα μου. Α, καλά, δεν είσαστε καθόλου σοβαρές, μιλάμε. Καθόλου σοβαρές. Αν κατάλαβα καλά, κάποιος. Καθήκης που δούλευα γι' αυτόν, ξέρεις μου την έπεσε. Αλλά δεν ξέρει που έχει πέσει. Καλά, μιλάμε ότι η Ελένη θα του κάνει τη μουρή. Κρέας. Τι έγινε, το φεμινιστικό μανιφέστο συνετάγει? Εσείς γιατί είστε ακόμη εδώ, αδεσποινής καφαντάρι? Ένα ποτήρι νερό έπινα, ήπια, έφευγα, αντίο σας. Καλέ, τι τους κάνεις και τους φοβήσαι, έτσι ακυνηγημένο φύγε το κορίτσι. Το κορίτσι, αυτό το κορίτσι, δεσποινής Βλαχάκη, κοντεύει να ξεπεράσει και εσάς το θράσος. Καλά, δεν θα σε συχτηρίσω τώρα, γιατί φυλάω όλα τα συχτήρια να τα χώσω στο λεγάμενο στα δικαστήρια. Ώστε θα τον σύρετε στα δικαστήρια, θα τον τραβήξετε τόσο μακριά. Όχι και πολύ μακριά, μέχρι την Ευελπίδων. Αφού της την έπεσε, κύριε καθηγητά, τι να κάνει? Όταν εσείς κυκλοφορείτε με φούστες ανύπαρκτες ή ξυλωμένες, τι περιμένετε να κάνει ένας άντρας? Χρειάζεται να έχει κανείς το σθένος ενός καθηγητού και παραλλήλως ενός βράχου της ηθικής για να αντισταθεί στα σαπανωτά προκλήσεις σας. Κοίτα η αντρική μασονία, κοίτα πώς αλληλοϋποστηρίζονται. Τι να σου πω, ρε, όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχετε. Ναι, αλλά την ουρά δεν την κουνάνε τα γουρούνια, την κουνάνε οι γουρουνίτσες. Αυτή τη στιγμή λείπω. Αφήστε το μήνυμά σας και αν έχετε παθιάρικη φωνή, θα σας πάρω. Έλα, Μανθούλη, το μουσάκι σου είμαι. Θα σε πάρω και στο κινητό. Έλα, Λουσί! Ενοχλώ. Α! Εσύ! Όχι, Λουσί μου, εσύ. Κάποιος μπήκε μέσα. Ναι, από πού είστε, δεσποινής? Α! Από τον έρωνο της αγάπης. Γλυκιά μου, αγάπη, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Ναι, βέβαια. Κι εγώ. Τα λέμε. Γεια. Στην κοπέλα σου μιλούσες, αλλά εκείνη τη λένε Πέγγι, ενώ εσύ είπες Λούσι. Ναι, ξέρεις, Λούσι είναι μια ξαδέλφη που αγαπάω πάρα πολύ. Α, εγώ να δεις πως ξαδέλφη σε αγαπάω. Συγγνώμη που μπήκα έτσι, αλλά η πόρτα είναι ορθάνυχτη. Όπως ορθάνυχτη είναι και η πόρτα της καρδιάς μου για σένα, Μάρθα. Α, τόσο μπλα μπλα. Σοβαρολογώ, μωρό μου. Από την πρώτη ματιά που σου έριξα στο μπαρ, κάτι έκανε κλικ μέσα μου. Και δεν ήταν φωτογραφική μηχανή. Πώς τα λες. Φαντάζομαι θα έχεις μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Τρομερή, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι μια συγκεκριμένη γυναίκα. Εσύ. Το θέμα μας είναι ο φίλος σου. Αποκλείεται να με περάσεις στο μάθημά του και δεν πρόκειται να πάρω ποτέ δίπλωμα. Μόνο μη μου ζητήσεις να μιλήσω στον Κωνσταντίνο. Στο θέμα το φοιτητό του δεν σηκώνει κουβέντα. Κάτσε, διάβασε. Και να καθίσω να διαβάσω πάλι το ίδιο. Με έχει πάρει με κακό μάτι. Εσύ δεν έχεις επιρροή επάνω του? Ότι έχω, και βέβαια έχω κάποια επιρροή. Τότε εξάντλησε όλη την επιρροή σου. Καλά, γιατί είναι η πόρτα? Μάνθο! Πέγγι! Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Συγγνώμη που πήρα στην αγκαλιά σας, αλλά κάποιος πρέπει να με βοηθήσει. Μιλήστε στο φίλο σας. Πέστε του να μην μου κάνει ανήθικες προτάσεις. Τι ανήθικες προτάσεις, ρε Μάνθο, τι γίνεται εδώ? Να, ο κύριος Κατακουζινός μου είπε ότι αν θέλω να περάσω στο μάθημά του, πρέπει να υποκύψω στις ορέξεις του. Είσαι απίστευτη. Τι? Λέω, είναι απίστευτο αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά είναι απίστευτο. Αλλά εσύ, ρε παιδί μου, γιατί δεν μας το είπες πιο πριν? Έγινε τόσο ξαφνικά, δεν ήξερα τι να κάνω. Σοκαρίστηκα. Δεν με είδατε που ήμουν σε χαμένη. Βρε, σε είδαμε, πώς δεν σε είδαμε? Αλλά εσύ είπες ότι ήταν από πανόδοντο. Τι να πω, ότι μου χούφτωσε το στήθος. Σου χούφτωσε και το στήθος ο παλιοαλήτης? Δεν θα της το χούφτωσε και ακριβώς. Απλώς τα παραπάτησε και μπορεί να πιάσει και από ό,τι βρήκε μπροστά του. Μάνθο μου, τον καλύπτης. Το έχετε παρακάνει εσείς οι άντρες. Και μετά από αυτό που συνέβη στην Ελένη, τα έχω πάρει στην Κράνα. Θα του κάνεις μήνυση. Σιγάρε, κορίτσια, αμέσως μήνυση. Ηρεμήστε. Η κοπέλα ήρθε σε μένα για να μεσολαβήσω. Ωραία.
Θα πάω αύριο στον Κωνσταντίνο και θα του μιλήσω και θα κλείσει το θέμα. Όχι, αγάπη μου. Το θέμα μόλις άνοιξε. Καλά, και σου φούφτωσε το στήθος ο κατακουζινός. Ρε, παιδάκι μου, μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Μετά πήρε Μπεταντίνα, αληθή. Δεν ξέρω, γιατί τον χαστούπισε και έφυγα. Μπράβο, ρε Μάρθα. Να βρε, λένε, γι' αυτό ήταν ταραγμένη κοπέλα. Δεν το προσέξαμε όλες. Ωραία, το προσέξαμε, αλλά μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που φοράει ζώνη αγνώτος, που θεωρεί τις προγαμιές σχέσεις αμάρτημα. Αυτούς τους υγρανοποταμάδες να φοβάσαι. Εκτός αν τον διεγείρουν ιδιαίτερα οι φοιτήτριες. Γιατί ξέρεις, εξασκεί επάνω τους εξουσία. Υπάρχει και αυτή η ανομαλία. Και μου είπε να μην τολμήσω να πω τίποτα σε κανένα, γιατί θα πει ότι του ρίχτηκα. Α, τι λέρα, γι' αυτό με κατηγορεί και εμένα ότι την έπεσα στον γιατρό. Γιατί είναι τα ίδια σκατά και πάει να τον καλύψει. Κορίτσια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει χοντρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να σερβίρετε. Νικόλα, πολύ φοβάμαι ότι θα σε στενοχωρήσω, αλλά αυτή τη στιγμή παίρνω ρεπό. Καλά, κατά κουζίνα, σούρχομαι. Και βοήθησε δέσποτα τα νέα παιδιά και ειδικά τις νέες φοιτήτριες να μπουν στον ίσιο δρόμο. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ. Καλά που κάνεις το σταυρό σου, γιατί θα πεθάνεις. Πώς τολμάσαμε, δε στάθηκα σ' όλα να με διακόπτεις εν ώρα προσευχής. Προσεύχεσαι κιόλας, Φαρισέ. Με ποιο χέρι, ρε. Με ποιο χέρι κάνεις το σταυρό σου, με αυτό που τη χούφτωσες. Είστε, σε μένα μιλάς. Μήπως βλέπεις δαιμονικά οράματα, Ελένη. Μήπως θα σε πάω στον Άγιο Κυπριανό να σε διαβάσουνε. Όχι, εγώ θα σε πάω στα δικαστήρια να σε δικάσουνε. Μπίλι Κλίντον. Μπίλι Κλίντον και στα δικαστήρια. Θυμήθηκες ξαφνικά τη διαμάχη μας για το σπίτι. Μη μου κάνεις εμένα την πάπια, Μωριανό Μαλάρα. Η Μάρθα μου τα είπε όλα. Α, η Μάρθα σου τα είπε όλα. Ε, τότε ξέρεις. Ε, βέβαια, ξέρω. Ξέρω και σε φτύνω. Πούς. Παπαχρόνη. Παπαχρόνης είπε. Τώρα, σε ποια ενορία είναι αυτός παπάς, δεν γνωρίζω. Δράκος. Τι λες, Βελίκο, τώρα. Όχι, δεν μου είπε τίποτα άλλο, γιατί μετά κλειδώθηκε στο δωμάτιό της και δεν μου ξαναμίλησε. Αλλά με απείλησε με δικαστήρια και ενέπλεξε και μία φοιτήτριά μου, την Καφαντάρη, με την οποία συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο. Δεν ήθελα να μιλήσω για να μην την εκθέσω, αλλά τα είπε μόνη της. Όμως τι ακριβώς είπε δεν γνωρίζω. Γι' αυτό σου λέω, Νίκο, έλα από εδώ. Νομίζω θα χρειαστώ δικηγόρο. Ελένη, αυτά που μου είπες στο τηλέφωνο είναι απίστευτα. Απίστευτα κι όμως αληθινά. Λες να είναι ιός που χτυπάει τους άντρες. Καλά, κι αυτός ο κατακουζινός τέτοια νομαλάρα και να το κρύβει τόσο καιρό. Την αγωγή εναντίον του γιατρού την κατέθεσα. Mm. Τώρα περιμένω να δω και τη φοιτήτρια για να βάλουμε μπρος και την άλλη. Πάμε από εκεί. Επιτέλους ξεκλειδωθήκατε, Δεσπίνη Βλαχάκη. Και γιατί κλειδωθήκατε όλο το βράδυ? Γιατί είσαι επικίνδυνος. Και που ξέρω εγώ άμα σου τη δώσω ξαφνικά και με περάσει για φοιτήτρια. Έχω και αυτό το νεανικό εγώ πάνω μου. Και με βιάσεις. Μα έχεις τόσο σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, Ελένη. Νομίζω ότι όλοι οι άντρες θέλουν να σε βιάσουν. Το πρόβλημα δεν το έχει η Ελένη, κύριε καθηγητά. Το έχετε εσείς που εκβιάζετε σεξουαλικά φοιτήτριές σας για να τις περάσετε στα μαθήματα. Α, ώστε αυτά σας είπε η Δεσπίνη Σκαφαντάρη. Τώρα αρχίζω να βλέπω φως στην άκρη του τούνελ. Μωρή Νικολούλη. Σε παρακαλώ, Ελένη. Η πάσα αλήθεια είναι ότι αυτή η διεφθαρμένη νάνης ερήφθη επ' εμού. Τι έκανε? Μου ρίχθηκε, κυρία Ρούσου. Θρασίτατα και χιδεότατα. Ναι, γιατί είσαι ίδιος ο Χάρισον Φόρντ και λυπίστηκε τα προσόντα σου. Λυπίστηκε τους βαθμούς για να περάσει το μάθημα, Ελένη. Δεν μου λες για Αμερικανάκια μας. Περνάς αφού την είχες προειδοποιήσει. Ότι έτσι και μιλήσει και εσύ τα πεις τα αντίθετα. Είναι τόσο δολοπλόκα αυτή η μικρά. Καλησπέρα. Πέρνα, πέρνα. Μα είναι εδώ εκείνος. Μη φοβάστε. Και τι σας έκανε εκείνος, Δεσποινής? Πώς τολμήσατε να εξτομίσετε αυτά τα χιδαία ψεύδι για μένα? Στην αρχή ήθελα να σας καλύψω, κύριε καθηγητά. Σέβομαι τη θέση σας. Αλλά αυτό που κάνατε είναι τρομακτικό. Φοβήθηκα ότι θα το ξανακάνετε. Ότι θα το ξανακάνω. Ποιο? Αυτό που κάνατε σε μένα. Σκέφτηκα ότι θα το ξανακάνετε σε άλλες κοπέλες. Κλείσε το στόμα σου, διεφθαρμένο παλιοκόριτσο, γιατί θα βιοπραγήσω. Κύριε καθηγητά, μην πολυκουνιέστε και δεν σεβαστώ την θέση σας, τα χρόνια σας. Ποια χρόνια μου? Είμαι πολύ νέος. Αυτό τον πείραξε. Α, καλά είναι και ψωνάρα. Ναι, 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 την Πέμπτη, σε 7:30. Εντάξει, σας περιμένω. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε που να σας τα λέω τώρα. Εκτελώ και χρέη γραμματέως. Ναι, θα τα πούμε από κοντά. Εντάξει, γεια σας, ευχαριστώ. Ουφ. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε ο γιατρός. Τι λέτε, να φοράω αυτό εδώ πέρα για κολιέ? Σωστά. Ο κύριος Κακαβάς. Μάλιστα, εσείς ποια είστε, πελάτης, έχετε κλείσει ραντεβού? Όχι, εγώ έχω έρθει για τη θέση της γραμματέως. Δεν πρόλαβα να βάλω αγγελία ακόμα. Είχατε βάλει όμως την προηγούμενη εβδομάδα. Άργησα πολύ. Η αλήθεια είναι πως είχα προσλάβει μια κοπέλα, αλλά δυστυχώς έφυγε. Γιατί? Για οικογενειακούς λόγους, προσωπικούς, δεν κατάλαβα καλά. Έχω τα προσόντα για αυτή τη δουλειά. Ξέρω κομπιούτερ, αλλά αν χρειαστεί μπορείτε να σκύβετε κι εσείς από πάνω μου και να μου δείχνετε. Και γιατί να σας δείξω αφού ξέρετε? Σωστά.
Εκτός από το να κλείνω ραντεβού και να σηκώνω το τηλέφωνο, τι άλλο πρέπει να κάνω? Μπορείτε να ανοίγετε και καμιά πόρτα. Μόνο να ανοίγω την πόρτα. Δεν θα χρειαστεί να ανοίγω και κανένα κουμπί από το πουκάμισο. Αν ζεσταίνεστε πολύ, μπορείτε να ανοίγετε και κανένα κουμπί από το πουκάμισο. Αλλά κόσμια μπροστά στους πελάτες, σας παρακαλώ. Α, πίσω από τους πελάτες όμως. Δεν θα χρειαστεί να σας κάνω και κάτι πιο προσωπικό? Μπορεί, αν χρειαστεί, να μου κάνετε κανένα καφεδάκι. Αυτό ήταν υπονοούμενο. Το πιάσα. Πάμε για καφέ που λένε. Είσαστε στα καλά σας? Μια χαρά είμαι εγώ, εσείς? Αχ, συγγνώμη. Τώρα θα σκύψω και θα τα μαζέψω. Σκύβω. Τι κοιτάτε? Κοιτάω που είσαστε τόσο αδέξια. Μάλλον δεν θα σας χρειαστώ. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Πρέπει να το μηνύσουμε των θυπογυναικίδιων για ψυχοφατική δυσφήμιση. Έχει φέρει την ιστορία ανάποδα, Νίκο μου. Τούμπα την έχει φέρει. Ενώ μου ρίχτηκε, λέει σε όλο τον κόσμο ότι τη ρίχτηκα εγώ. Βέβαια, αυτό θα ισχυριστούμε στο δικαστήριο, ότι σου ρίχτηκε εκείνη. Πελάτη μου είσαι. Δεν θα σε υπερασπιστώ. Τι θα πούμε, την αλήθεια? Βέβαια την αλήθεια θα πούμε. Την πάσα αλήθεια. Την πάσα αλήθεια. Αλλά σε μένα μπορεί να το πει. Έφαγε καλά. Τι να φάω. Άστα, Νίκο μου, με αυτή την ιστορία έπαθα για ανορεξία. Το μεσημέρι όλο και όλο ένα φιδέ έφαγα. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, λέω από το πιπίνι, έφαγες καλά. Τι είναι το πιπίνι, πουλί, όπως το ορτίκι? Αφού ξέρεις, το κυνήγι το αποφεύγω. Βέβαια το αποφεύγεις. Γιατί να κυνηγήσετε εσείς, κύριε Κωνσταντίνε, αφού έχετε τις φοιτητριούλες στα χέρια σας? Μια έτσι να κάνεις, τον αρπάει στο βίζο. Νίκο! Έλα, ρε Κωνσταντίνε, μεταξύ μας, ξέρασέ τα. Αφού σε προστατεύει το απόρριτο δικηγόρου πελάτη. Θα ξεράσω πάνω σου, κύριε Γρέδια! Για ποιον επέρασες? Για το δάσκαλο, αυτό το σαρδανάπαλο! Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αλλά επειδή έχω και άλλες τέτοιες υποθέσεις και συνήθως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, ή συνήθως. Εγώ έχω ήθος. Α, αυτό το ξέρω. Τόσα χρόνια σε γνωρίζω. Το ήθος σου είναι απαράμιλο. Το μπουτάκι της πάλι πώς ήταν? Βασταγερό. Αυτό ήταν. Θα χρειαστώ δικηγόρο για να μηνύσω το δικηγόρο μου. Έλα, μωρή Ματίνα, πού είσαι τόσο καιρό, εξαφανίστηκε. Είχα διάσει και το ψυγείο. Γιατί δεν έφερες τίποτα? Α, δεν πρόφησα να μαγειρέψω, Ελένητσα μου, γιατί παρίστανα τον Σέρλοκ Χόλμς. Τι παρίστανες? Τον detective, Ελένη μου. Δεν λέγαμε με τη δικηγόρο σου να εξακριβώσουμε αν ο γιατρός δεν δείχνεται γενικά στις κοπέλες που εργάζονται εκεί? Ναι, έτσι λέγαμε. Λοιπόν, πήγα εγώ για να του ζητήσω δίθεν δουλειά. Έλα, ρε. Σοβαρά? Έκανες τέτοιο πράγμα για μένα? Μπράβο, ρε Ματίνα, είσαι πραγματική φιλενάδα, ε. Και δεν μου λες. Έμαθε τίποτα για τους πρώην υπαλλήλους? Α, δεν ήταν αυτό το σχέδιό μου. Το σχέδιό μου ήταν να μου ρηχτεί για να αποδείξω ότι το έχει σύστημα. Έλα, και τι αποδείξαμε? Ότι κάνεις λάθος, Ελένη μου. Είσαι σίγουρη ότι σου ρίχτηκε? Γιατί εμένα ο γιατρός μου φάνηκε πολύ σοβαρός άνθρωπος. Πάψε, ο επίκουρος. Γιατί να πάψει η Ελένη? Καλά τα λέει η Δεσποινίδα Ματίνα. Ο γιατρός πρέπει να είναι σοβαρός άνθρωπος. Αλλά προφανώς εσείς, η φοιτήτριά μου και άλλες αμφιβόλου ηθικής γυναίκες, έχετε συλλάβει το σατανικό σχέδιο να μηνύετε σοβαρούς ανθρώπους για να τους απομυζάτε χρηματικώς. Αυτά σε συμβουλεύει να λες ο δικηγόρος σου, βρωμοσάτηρε? Δεσποινής Βλαχάκη, προσέξτε, γιατί θα σας μηνύσουν για εξύβριση. Όσο για εσάς, Δεσποινής Ματίνα, αν είστε σωστός άνθρωπος, πρέπει να καταθέσετε στο δικαστήριο ότι ο γιατρός είναι αμέμ του ηθικής. Είμαι σωστός άνθρωπος και αν πρέπει να πω την αλήθεια θα την πω. Ένα, πάρτα, να μην στα γροστά, αμόρι, έτσι είναι σαν να καταθέτεις εναντίον μου. Αφού είμαι φιλαλήθης. Να σου πω, σήκω φεύγα, γιατί σε λίγο εκτός από φιλαλήθης θα είσαι κεφαλακρή. Να σου πω, επειδή δεν την έπεσε σε σένα, δεν την έπεσε και σε μένα, δηλαδή. Μπορεί με σένα να μην του κάνει κούκου. Γιατί το λες αυτό, Ελένη, για να με μειώσεις? Ντροπή σας, Δεσποινής Βλαχάκη, να ταπεινώνετε τη Δεσποινίδα Ματίνα, επειδή την χάνει να είναι άσχημη και χαζή. Τι κάνεις έτσι, τα ήθελες και τα άκουσες? Ένα μόνο σου λέω, δολοπλόκα, ότι κι εγώ ίδιος θα έρθω ως μάρτυρας υπεράσπισης του γιατρού. Κάτσε να το σκεφτούμε, Κωνσταντίνε, πρώτα. Όχι, Νίκο, δεν θα το σκεφτούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι ομοιοπαθής. Θα καταθέσω στο δικαστήριο ότι ως συγκάτοικος έχω πολλάκις υποστεί σεξουαλικές προκλήσεις εκ μέρους της Δεσποινίδος Βλαχάκη. Τι είπες, ρε κόπανε? Σε έχω εγώ προκαλέσει ποτέ? Πολλάκις έχω χτυπήσει τη θύρα του δωματίου σου, μου έχεις πει περάστε και είσαι με τα ισόρουχα. Έλα, ρε. Σκάσε κι εσύ, ρε ανώμαλε. Έλα, ρε. Και τι να κάνω, ρε, στο δωμάτιό μου είμαι ό,τι θέλω κάνω, όπως θέλω ντύνομαι. Και να το πάρουμε και ανάποδα, ε. Ωραία, αφού ξέρεις ότι εγώ θα είμαι μέσα με τα εσόρουχα, εσύ γιατί χτυπάς πολλάκι στη θύρα μου? Γιατί? Για να πάρεις μάτι, ρε Πανιστριτζή! Έχετε τρελαθεί τελείως, Δεσποινής Βλαχάκη, ε! Σας πληροφορώ λοιπόν ότι οι κοινές γυναίκες δεν με διεγείρουν, αντιθέτως με αποθούν! Τι είπες, ρε? Τώρα θα πεθάνεις. Τώρα θα πεθάνεις! Ας συλλογοποιηθούμε λοιπόν! Τα ίδια αισθήματα τρέχω κι εγώ για σένα! Άννα μου χαθείς! Κρυφώνω μαλάρα! Φανερό προς τη χάντζα! Και ξεκατηνιαστήκατε κανονικά, ε! Κανονικότατα, παιδί μου. Αν δεν ήταν δηλαδή η Ματίνα να με συγκρατήσει, μπορεί να του είχα κατεβάσει και τα μούτρα. Ας τον, Ελένη μου, θα το κατεβάσει ο νόμος. Εγώ ψήνω και το μάνθο τώρα να σταματήσει να του μιλάει. Αυτό μην το περιμένεις. Αποκλείεται, γιατί αυτοί έχουν εξάρτηση ένας από τον άλλον. Από την άλλη, ο μάνθος είναι πολύ ηθικό στοιχείο. Όταν πήγα προχτές στο σπίτι του και είδα τη Μάρθα να κλαίει στην αγκαλιά του. Ελένη είχε κοκκινήσει ολόκληρος. Το καταλαβαίνεις. Είχε σοκαριστεί από τη χοντράδα του βυζαντινοτέτιου. Στην αγκαλιά του.
Ένα λεπτό, ρε Πέγγι, γιατί εσύ μου είχες πει ότι την είδες σπίτι του. Δεν μου είπες ότι την είδες και στην αγκαλιά του. Έκλαιγε, Ελένη μου, καλέ, έκλαιγε στην αγκαλιά του. Στην αρχή βέβαια ταράχτηκα γιατί νόμιζα ότι πάλι μου πιάζονταν. Μετά όμως μου τα εξήγησαν όλα και τα κατάλαβα. Α, φοβάμαι ότι τώρα κι εγώ κατάλαβα, Πέγγι μου. Εγώ κατάλαβα, το φως μετάλαβα. Πέγγι μου, σαν ηφαίστειο που ξυπνάει, ξύπνησα. Πέσε να κοιμηθείς, βρε Ελένη, πέσε να κοιμηθείς, γιατί όταν είσαι ταραγμένη λες αλαμπουρνέζικα. Εγώ τι να κάνω, αγάπη μου, θα πάω στο μπαρ, τι να κάνω. Άντε, θα πούμε άλλο. Ναι, ναι, παρακαλώ, τη Μάρθα μου δίνετε. Ελένη Βλαχάκη, πέστε της. Έλα βρε Μαρθούλα, τι κάνεις χρυσό μου, καλά? Μπράβο, μπράβο μωρό, μπράβο. Δεν μου λες, μπορείς να περάσεις αύριο το απόγευμα κατά τις 7? Ναι, να συζητήσουμε με τη δικηγόρο μου κάτι λεπτομέρειες που προέκυψαν. Ναι, έλα βρε, άντε σε περιμένω, άνα χαθείς. Ορίστε, τα ποτά σας. Πώς λένε κουκλάρα? Άστα κουκλάρα, γιατί έχω δεσμό που ζηλεύει πάρα πολύ. Καταφωνεί. Ω, θέλος μου. Μα Θηλήνη, τι έκπληξη ήταν αυτή. Καλά, εσύ δεν μου πες ότι θα είσαι στο εργοστάσιο μέχρι αργά. Ναι, σήμερα δεν είχα όρεξη για φιώνα. Α, φιονίστηκα, λέω, σήμερα στο εργοστάσιο. Α, εσύ χθες σκέφτηκα. Θα πάω να δω τη μοναδική μου αγάπη. Και θα πεις, ρε Μάνθο, ότι μας γνώριζε ο Σέξπιρ όταν έγραφε το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Δηλαδή, άμα το έχεις διαβάσει, λες και μας έχει φωτογραφίσει. Γεια σου, Μάνθο. Πέγγι, μείναμε από ποτήρια. Πήγαινε στην κουζίνα να πλύνεις κανένα. Νικόλη, είσαι σοβαρός? Ήρθα ο Μάνθος και εγώ θα πάω να πλύνω ποτήρια. Πηγαίνετε μαζί, τι να σου πω. Αγαπούλα μου, πήγαινε και μέχρι να πιω εγώ το πρώτο ποτό θα έχεις τελειώσει. Σ' αγαπώ. Μα. Ρωμαίο. Τι Ρωμαίο, το ξενυχτάδικο? Ξέρω εγώ, μωρέ, τι λέει, τα δικά της λέει. Ρε φιλάρα, βάλε μια διπλή βότκα να πιω. Γιατί σε βλέπω, Ντάουν, έχεις δαλκάδες? Τύψεις έχω. Τύψεις, γιατί? Γιατί τα έχω κάνει μαντάρα με τις γυναίκες, με τους φίλους μου, με όλα. Άσε τώρα τι να σου λέω. Τώρα που πες φίλο, για πες μου εσύ που είσαι ο καλύτερος του φίλος. Το περίμενες ποτέ ότι θα στρίμωχνε ο καθηγητής κοριτσάκι? Τη βότκα. Ρε Νικόλα, εσύ το θεωρείς σωστό να προδώσεις ένα φίλο για να μην αποκαλυφθεί ότι πρόδωσες την κόμενα? Τι είναι αυτό το σύνθετο που μου είπες τώρα? Μωρέ, και σύνθετο είναι και σκρίνιο είναι και πώς θα το πάρει άραγε. Ποιος? Η Πέγγι. Ποιο πώς θα πάρει? Το σύνθετο. Α, δεν σου βάζω άλλο να πιεις. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Πότε θα γίνω πρωταγωνίστρια να παρατήσω επιτέλους αυτό το μπαρ? Καλά, δεν θα περνάω από τέτοια μαγαζιά ούτε για το πάρτι του Μπιμπίλα. Πέγγι, να σου κάνω μια θεωρητική ερώτηση, γιατί κάνει ένας φίλος μου κοινωνιολόγος μια μελέτη όσον αφορά τις σχέσεις των ζευγαριών και εγώ τον βοηθάω σε αυτή την έρευνα. Ναι, αγάπη μου, ό,τι θέλεις. Ωραία. Πες μου. Θεωρητικά μιλάμε πάντα, έτσι. Αν εγώ σου έλεγα τώρα ότι σε έχω απατήσει, εσύ πώς τον αντιμετώπιζες, ψύχρεμα? Θα το αντιμετώπισα πάρα πολύ ψύχρεμα. Θα φερόμουν πάρα πολύ πολιτισμένα. Θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να σε είχα παραμελήσει. Ότι μπορεί η σχέση μας να είχε κάπως φθαρεί. Ότι μπορεί. Αλλά εσύ δεν έπρεπε να πας με άλλη. Παλιοτσόγλανε! Τι κάνεις, κύριε παιδάκι μου, θεωρητικά είπαμε. Για να μην γίνει θεωρία πράξη, Μάνθο. Εγώ φεύγω τώρα, πάω στη Ματίνα. Νομίζω ότι σας απαγόρευσα να μου απευθύνετε το λόγο, Μα δεν τον απευθύνα σε σένα, εγώ τον απευθύνα γενικά στο σπίτι. Έχεις τρελαθεί? Καθόλου. Απλώς ήθελα να δω αν το σπίτι τέλος πάντων έχει αντίλαλο. Τελικά δεν έχει. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Η Πόλα Τζόουνς αποκαλύπτει και άλλες γυναίκες που είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά ο Μπιλ Κλίντον. Αποκαλύπτει και τη μάρκα του Πουρ. Χριστέ μου, τα πάθη σου! Δεν το πιστεύω. Πως τολμάτε, Δεσποινής? Πως τολμάτε να πατάτε το κατόφλι αυτού εδώ του σπιτιού? Η Ελένη με κάλεσε. Δεν είναι εδώ. Ούτε η κυρία Ρούσου. Με χτυπήσετε. Φοβάσαι, γιατί ξέρεις πόσο αισχρό είναι αυτό που έχεις κάνει. Κύριε καθηγητά, πράγματι αυτό που έκανε είναι πολύ χοντρό, αλλά κι εσύ συνέχεια με κόβετε. Και θα συνεχίσω να σε κόβω, γιατί δεν νοείται να γίνει επιστήμον μια αήθης προσωπικότητα όπως εσύ. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να με κόβετε, γιατί δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να είστε καθηγητής. Το σκάνδαλο θα κλονίσει τη θέση σας. Ακόμα και έτσι να γίνει ανόητη, Λολίτα, εγώ θα συνεχίσω να σε κόβω και μέσα από τη φυλακή. Έχω να σας κάνω μια πρόταση. Περάστε με στο μάθημα και εγώ θα αποσύρω τη μήνυση. Δεν δέχομαι προτάσεις από υποκείμενα σαν και σένα. Αχ, κύριε καθηγητά, είστε πολύ ξεροκέφαλος.
Ξέρετε πόσο καλά θα περνούσαμε εμείς οι δύο. Ξέρετε πόσοι καθηγητές με φλερτάρουν. Και εσάς που σας τα έδωσα όλα από μόνη μου, να μου πείτε όχι. Α, ώστε έτσι, Μαρθούλα. Στο πιάτο του το έδωσες, μωρί, ε. Δε σπηλείς βλαγάκι. Ελένη. Τι Ελένη, μωρί, έχω δει τσούλες και τσούλες, αλλά εσύ διεκδικείς επάξια τον τίτλο της αρχιτσουλάρας. Σας παρακαλώ. Α, με παρακαλείς και. Διέξω έξω, που μας παρέσετε όλους. Άντε από εδώ. Ελάτε. Με συγχωρείς, ρε Κωνσταντίνε. Αλήθεια, δηλαδή με συγχωρείς, αλλά μεταξύ μας τώρα γιατί δεν τις κάθισες, είσαι ανίκανος. Δε σπηλείς βλαχάκι! Όχι, εντάξει, ρε, πλάκα έκανα, σου είπα, με συγχωρείς. Τι να κάνουμε τώρα, μας παρέσει, ρε, αυτή έπεσε στην παγίδα. Αλλά είδες, ε, επανόρθωσα αμέσως. Δηλαδή, δεν είχατε στήσει επιχείρηση με την Πικρά για να αποσπάτε χρήματα από αξιοπρεπείς κυρίους. Ποια επιχείρηση, ρε, και ποια αξιοπρεπείς κύριε, αφού σου λέει αυτός ο γιατρός μου την έπεσε έτσι κανονικά στην ψύχρα. Στην ψύχρα, ε, όχι στη θέρμα. Μιλήστε επιτέλους σωστά ελληνικά. Και όσο για το αν σας την έπεσε, όπως το λέτε, αυτό δεν το ξέρουμε. Καλά, δεν με πιστεύεσαι. Ουδόλος. Ε, είσαι κόλος. Ελένη! Ανοιχτά έχετε. Κωνσταντίνε, ντρέπομαι και να σας αντικρίσω, ε. Για να μην καταλάβει η Πέγγι ότι μπαλαμουτιαζόμαστε με τη μικρή, σε κατηγορήσαμε για σεξουαλική παρενόχληση. Τι! Από σένα ξεκίνησε, βρε σαχλό Καζανόβα. Ναι, και από μένα θα τελειώσει. Ας με χωρίσει, Πέγγι. Ας μου ρίξει και χαστούκια. Ρίξε και εσύ αν θέλεις. Εγώ μπορώ να σου ρίξω μερικά γιατί μπλέξατε και εμένα. Βαρέστε όλοι, παιδιά. Αφού έφταξα, θα πληρώσω. Αλλά το φίλο μου ακάλυπτο δεν τον αφήσω. Μάρθο, με αυτά που είπες τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Αν και είσαι τόσο γελίος, θα σ' αγκαλιάσω. Φίλε μου. Φιλάρα μου. Φιλάρα μου. Φιλάρα μου. Αυτά τα παράδειγμα ελληνικά. Και εν πάση περιπτώσει, Μάρθο, θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναμπλεχτείς σε γυναικοδουλειές. Αρκέσου επιτέλους την ατάλλαντη θεατρίνα. Θα αρκεστώ, στο υπόσχομαι. Γιατί και εγώ μην νομίζεις, ορίμασα πια. Mm. Δεν αντέχω άλλα αυτά τα μπλεξίματα. Ελενίτσα, στο επόμενο ρεπό σου πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Α, καλά, είσαι πολύ άρρωστος, αγόρι μου, πολύ άρρωστος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ασθενείς είστε? Όχι, είμαι υδραυλικός, όπως το μαρτυράκι εμφάνισής μου, νομίζω. Και κρατώ και την εργαλειοθήκη. Χαρακτηριστικό αξεσουάρ των υδραυλικών, νομίζω. Περίεργος είσαι, ρε φίλε, και τι θέλεις? Οι από κάτω παραπονέθηκαν για την υγρασία στο ταβάνι τους και προφανώς θα υπάρχει κάποια διαρροή στο μπάνιο σας. Θα είναι το δυνατόν να το ελέγξω, παρακαλώ? Θα είναι το δυνατόν. Ορίστε, παρακαλώ. Περάστε. Από εδώ. Ευχαριστώ. Πρώτη πόρτα δεξιά. Α. Τι θέλεις εσύ εδώ? Την πήρα την αγωγή σου και ζητάς τη χρηματική αποζημίωση, ε? Φτωχή κοπέλα είμαι. Μου ρίχτηκες που μου ρίχτηκες. Να μην βγάλω κι εγώ κάτι. Ωραία, Ελένη, χαζή είσαι. Εγώ είμαι γιατρός με όνομα. Εσένα θα πιστέψουν στο δικαστήριο ή εμένα. Δεκάρα δεν θα πάρεις. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ και είπα να υποκύψω. Σε τι? Κοίταξε, αν με ξαναπροσλάβει σαν γραμματέα, εγώ αποσύρω τη μήνυση. Και δεν φοβάσαι μήπως σε ξαναστριμώξω? Φοβάμαι, πώς δεν φοβάμαι, αλλά σκέφτηκα κι έτσι έντιμη που είμαι, τι κέρδισα. Ούτε δεύτερο βρακί να βάλω δεν έχω. Εάν είναι να βάλω ένα δεύτερο βρακί, δεν βγάζω και το πρώτο. Ελενάκη, άμα το εννοείς αυτό, ειλικρινά, θα περάσουμε ζάχαρη οι δυο μας. Είμαι και ανοιχτοχέρης εγώ. Ξέρεις πόσες γραμματείς έχω πρικίσει. Ντροπιάζεται τον όρκο του Ιπποκράτους, κύριε! Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λέει το πουλάκι. Κωνσταντίνε μου, γνωρίζεις τον υδραυλικό, τι συμβαίνει εδώ μέσα? Συμβαίνει ότι θα περιμένουμε να δούμε. Το δικαστήριο θα πιστέψει εσένα που είσαι ένας γιατρός με όνομα ή εμένα που είμαι ένας βυζαντινολόγος με όνομα. Και τι όνομα, ε? Κατά κουζίνας. Ελένη! Όπως βλέπετε, φίλοι μου, ο μπουφές που παραγγείλαμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί είναι άκρος υγιεινός, όπως πρεσβεύουν οι αρχές μας. Μου. Μπορείτε να φάτε άφοβα. Φάτε μάτια ψάρια. Ναι, αλλά να πιούμε και κάτι, ε. Άρα, παιδιά. Γεια μας. Γεια σας. Γεια. Πιες και εσύ, ρε μανιαμούνια, δεν θα πάθεις τίποτα. Ναι, αλλά πιες κάτι σήμερα, πιες κάτι αύριο. Μεθαύριο θα κατατήσω ωραίες της μακρύς. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα, Ελένη, ενώπιον όλων των φίλων μας, να σου ζητήσω συγγνώμη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάντα
τέτοια, Κωνσταντίνε, πάντα τέτοια. Να σας δούμε και μια φορά αμονιασμένους. Τώρα να κοιτάξουμε και εμείς, κύριε συνάδελφε, να τα βρούμε τα παιδιά και στο θέμα του σπιτιού. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να το πάρει απόφαση η Ελένη να παραιτηθεί και εγώ θα διατηρήσω άριστες σχέσεις μαζί της. Δηλαδή, κάθε Χριστούγεννα οπωσδήποτε θα στέλνω ευχετήρια κάρτα. Όχι, και ο Κωνσταντίνος αν το πάρει απόφαση και ξεκουμπιστεί από το σπίτι που μου ανήκει, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Μια φορά το χρόνο να με επισκέπτεται, κανένα πρόβλημα. Ποιο σπίτι σου ανήκει, Κασόλα, θες να σκοτωθούμε τώρα. Τι θες, ρε κρυό τσούτσουνε, θες να πεις δηλαδή ότι το σπίτι δεν μου ανήκει, δικό μου είναι. Όπως πάντα. Ρε, αν είσαι άντρας, πάμε έξω να παλέψουμε. Σε πληροφορώ ότι είμαι πολύ καλός στην ελληνορωμαϊκή, την οποία οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι αποκαλούσαν Παγκράτιον. Εάν είσαι εσύ καλός στο Παγκράτιο, έχουμε καλή στα σούρμενα.